Αποδέχτηκα την θέση του τομεάρχη απόδημου ελληνισμού ανέλαβε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης, ύστερα από απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην θέση του τομεάρχη Μακεδονίας και Θράκης του Κόμματος ανέλαβε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καραόγλου. Ο κ. Δημοσχάκης δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος, προσθέτοντας ότι από το νέο του πόστο θα συμβάλλει στο να έρθουν πιο κοντά οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Αποδέχτηκα από καταρχήν την πρότασή του, η οποία μου έγινε προφορικά, με μεγάλη χαρά και με μεγάλη τιμή. Διότι θεωρώ ότι θα συμβάλλω με τις γνωριμίες που διαθέτω, με την όρεξη για δουλειά που έχω, στην επίλυση πολλών προβλημάτων και πιστεύω ότι μια Ελλάδα ολόκληρη, η οποία βρίσκεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, θα έρθει πιστεύω πιο κοντά στη μητέρα πατρίδα, έτσι όπως είχα πράξει και με προγενέστερα αξιώματα που είχα στο ελληνικό κράτος. Επιπλέον εξήγησε ότι όλοι οι απόγονοι Ελλήνων και Ελληνίδων πρέπει να λαμβάνουν ελληνική αστυνομική ταυτότητα όπως και να μπορούν να ψηφίσουν. Πίστευα και πιστεύω ότι θα πρέπει ο Έλληνας, ο οποίος γεννήθηκε από Έλληνα ή Ελληνίδα, θα πρέπει από γεννήσεώς του να παίρνει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ομογενούς. Πιστεύω επίσης και στην ψήφο των ομογενών, αλλά και στην επιστολική ψήφο αυτών, και κατά τη διάρκεια της αρχηγίας μου έκανα ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να πετύχουμε τα δύο τελευταία που προείπα. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως έχει ήδη συνάψει επαφές με τον πρόεδρο των Ελληνικών Σωματείων της Νέας Υόρκης, που αριθμεί περισσότερους από 200 συλλόγους, όπως και τον πρόεδρο του Συλλόγου Θρακών, που εδρεύει στην ίδια πόλη. Δέχτηκα ένα ευχάριστο τηλεφώνημα. Πέραν αυτών που είχα δεχθεί από την ώρα που ορίστηκα ως επικεφαλής αυτού του τομέα του απόδημου ελληνισμού, από τον πρόεδρο όλων των ελληνικών σωματείων της Νέας Υόρκης. Πίσω του από αυτόν στοιχίζονται 206 σύλλογοι οι οποίοι βρίσκονται στην Αμερική. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Σωματείων. Και μάλιστα μου έστειλε και τα χαιρετίσματα του Προέδρου των Θρακών της Αμερικής, του Θεόδωρου Αστρινίδη. Με πολύ χαρά δέχτηκα αυτό το τηλεφώνημα, συζήτησαμε επαρκετή ώρα και χαράξαμε πλέον τα βήματά μας, τα οποία θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα.